Ποσειδόνια 2022 και το κανάλι 1 βρέθηκε στην μεγάλη γιορτή της Ναυτιλίας προκειμένου να σας μεταδώσει αποκλειστικά πλάνα από το Metropolitan Expo. Μετά από 4 χρόνια απουσίας φιλοξενούμε στην Ελλάδα της θάλασσας, της Ναυτιλίας, τα Ποσειδόνια, τη μεγαλύτερη παγκόσμια γιορτή στο χώρο της Ναυτιλίας, όπου μας δίνεται και μια μοναδική ευκαιρία να αναπτύξουμε θέσεις και απόψεις για όλα τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν το παρόν και το μέλλον της. Η Ελλάδα με την πολύ μεγάλη ναυτική παράδοση, με ανθρώπους που ζυμώνονται στη θάλασσα, που διακρίνονται για την ναυτοσύνη τους και με μια κυβέρνηση η οποία λειτουργεί αποτελεσματικά και δημιουργικά, είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε μαζί με όλους τους φορείς της ναυτιλίας αυτή την πολύ μεγάλη ευθύνη. Πάμε όμως πρώτα να δούμε το project της WIMA, μιας καινοτόμου εταιρείας που φιλοδοξεί να κατασκευάσει ένα ηλεκτροκίνητο πλοίο. Σήμερα είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε το εμβληματικό έργο της WIMA, η οποία είναι κατασκευή ενός ηλεκτρικού πλοίου. Με την συμμετοχή του Blue Lab και του Δήμου Πειραιά, μας έχουν παραχωρήσει αυτόν τον εκτυπωτή CNC, ο οποίος εκτυπώνει σε PVC και όπως βλέπετε εδώ πέρα έχει φτιαχτεί το πλοίο κομμάτι-κομμάτι, το οποίο θα το παρουσιάσουμε και σήμερα στο συνέδριό μας. Ένα ηλεκτρικό πλοίο, φαντάζομαι. Έχετε σκεφτεί κάποια συγκεκριμένη διαδρομή που μπορεί να εκτελεί? Όχι, αυτό είναι είμαστε πειραιώτες. Βέβαια, είναι ένα project το οποίο είναι πειραματικό. Ακόμα δεν έχουν βγει απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο. Εμείς είμαστε πάντα μπροστά, είμαστε πρωτοπόροι. Γι' αυτό το έχουμε βάλει και όλα στα χαρτιά να κατασκευαστεί. Σίγουρα η γραμμή θα εξαρτηθεί από την ανάγκη που θα υπάρχει. Αλλά πιστεύω ότι ένα ηλεκτρικό πλοίο θα έχει πάντα προτεραιότητα σε οποιαδήποτε γραμμή και να μπει. Μιλάμε για κάτι πάρα πολύ καινοτόμο. Ωστόσο, το περιβάλλον και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζετε είναι μεγάλες. Κοιτάξτε να δείτε, η Ελλάδα στο κομμάτι της ηλεκτροκίνησης γενικότερα είναι ακόμα πίσω. Σκεφτείτε τον εαυτό σας αν θα ήθελε αυτή τη στιγμή να πάρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Πιστεύω ότι κανένας μας από εμάς αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι δεν είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή το πλοίο δεν είναι αυτοκίνητο που πρέπει να κάνουν χιλιάδες facilities, ας το πούμε, για να μπορούν να δώσουν ρεύμα σε ένα πλοίο, πιστεύουμε ότι είναι μια κατηγορία η οποία μπορεί να προχωρήσει πιο γρήγορα, εφόσον βέβαια τεθούν βάσεις και απαραίτητες προϋποθέσεις. Πριν ξεκινήσουμε με τα τεχνικά θέματα και δείτε και το πλοίο, να ευχαριστήσω πάρα πολύ και ιδιαίτερα τα παιδιά του Blue Lab. Αυτά τα δύο παιδιά που βλέπετε εδώ πέρα, τα οποία πραγματικά κάνανε έναν αγώνα χρόνου, γιατί αυτό εδώ το πλοίο που θα δείτε δεν είναι ένα σκαρύφημα μοναδικό και μόνο του. Έχει χτιστεί κομμάτι-κομμάτι. Έχει χτιστεί σε αυτόν τον υπερσύγχρονο CNC εκτυπωτή που εκτυπώνει πλαστικό. Φανταστείτε, ένα κομμάτι του είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Έτσι. Και το χτίσανε σιγά-σιγά εδώ και ένα μήνα περίπου. Κομμάτι-κομμάτι το ενώσαμε. Και σήμερα θα βάλουμε και τη ράμπα για τα καλωρίζικα που λέμε. Χαίρομαι και εγώ που είμαι εδώ σήμερα σε αυτήν την ωραία συνάντηση. Πολλά μπράβο στη WIMA για τη γενικότερη δραστηριότητά της και για την ιδέα με το Electric Dream. Νομίζω είναι σημαντική η ένωση δυνάμεων και αυτό φέρνει νομίζω την επιτυχία στη WIMA, φέρνει την επιτυχία. Για τα Ποσειδόνια είμαστε πολύ χαρούμενοι. Όπως λέω, πάντα είμαστε χαρούμενοι. Μένουμε με μια θλίψη εμείς δε, γιατί δεν μπορούμε να τα φέρουμε στον Πειραιά και πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια εκτός Πειραιά. Ενώ η φυσική έδρα των Ποσειδονίων είναι ο Πειραιάς, θα έπρεπε να είναι ο Πειραιάς και να γίνει μια υποδομή τέτοια ώστε να επανέλθουν κάποια στιγμή. Παρ' όλα αυτά είναι σημαντικό για τη χώρα, είναι ναυτιλία, τα Ποσειδόνια είναι μια τεράστια έκθεση, πολύ μεγάλη, με ρεκόρ συμμετοχών η αλήθεια είναι. Νομίζω η ιδέα που έχετε είναι το μέλλον. Και ακούσαμε νομίζω και προχθές τον Πρωθυπουργό που κινήθηκε και σε την κατεύθυνση, όπως και η Ευρωπαία Επίτροπος και όλοι οι ομιλητές, σε σχέση με το περιβάλλον και την προστασία του, άρα νομίζω είναι το μέλλον. Και όσον αφορά τα ναυπηγεία, τι να πω, έχετε πιο ειδικούς εδώ. Το καλό είναι ότι ξανά άνοιξαν τα ναυπηγεία στη Σύρο, μακάρι να ανοίξουν και τα άλλα ναυπηγεία, να εμπιστευτούν οι Έλληνες πλοιοκτήτες τα ναυπηγεία και τα μεγάλα και του περάματος. Είναι κρίμα να έχεις τον πελάτη, είμαστε ο μεγαλύτερος στόλος παγκοσμίως και να μην έχεις τα ναυπηγεία, να έχεις τον πελάτη που είναι το δύσκολο και να μην μπορείς να φέρεις τα χρήματα εδώ. Πιστεύω ότι γίνεται μια καλή δουλειά όμως σε αυτήν την κατεύθυνση. Το νεόριο, από ό,τι μαθαίνουμε, πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Σιγά σιγά και τα υπόλοιπα. Εμείς, αδήμως, θέλω να πω ότι είμαι περήφανος για αυτό που βγάλαν τα παιδιά από το. Γιατί το Blue Lab που σας είπανε είναι το καινοτόμο εργαστήρι, δημοτικό καινοτόμο εργαστήρι. Δεν έχουν πολύ δήμοι εργαστήρια καινοτομίας. Είναι πολύ σημαντικό. Χαιρόμαστε που συμβάλαμε κι εμείς σε ένα βαθμό στο να βγάλουμε τη μακέτα. Και θέλουμε να πούμε στο κομμάτι της ναυτιλίας με το Blue Lab, να δουλέψουμε δηλαδή με εταιρείες και να βγάλουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε. Πραγματικά, μπράβο Αντρέα, πολύ καλή δουλειά κάνατε. Σας ευχαριστώ πολύ και περιμένω να ακούσω κι εγώ λεπτομέρειες για τεχνικά φανταστικά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Αντιδήμαρχε, λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ένα πολύ φιλόδοξο εγχείρημα, αυτό της WIMA. Θέλει να κατασκευάσει, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ένα ηλεκτροκίνητο πλοίο. Μακάρι να γίνει αυτό, γιατί και η κλιματική αλλαγή
και οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν και στο χώρο της ναυσιπλοείας απαιτούν καινούργιες μεθόδους τις οποίες πρέπει να αξιοποιήσουμε. Εμείς εδώ σε συνεργασία με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο και τη ΓΟΥΙΜΑ θέσαμε στη διάθεσή τους τον εξοπλισμό του Blue Lab, του γαλάζιου εργαστηρίου για την γαλάζια ανάπτυξη. Ο κύριος Κάνταρος είναι εδώ δίπλα μας, που είναι ο τεχνικός σύμβουλος του Blue Lab. Βλέπετε εδώ να δουλεύει ο εκτυπωτής, ο 3D, και βλέπετε και δίπλα την μακέτα που είναι με 3D εκτύπωση, και πιστεύουμε ότι τους βοηθάει, είναι μια προσφορά στο να σχεδιάσουν καλύτερα όλη αυτή την προσπάθειά τους και να ευοδοθεί η προσπάθεια για το καλό και ευρύτερα της κοινωνίας αλλά και των επιχειρήσεων. Εκτός από τον 3D εκτυπωτή, ποιος άλλος βοηθάει? Καταρχήν, μέσω της τρισδιάστατης εκτύπωσης, όπως είπαμε, κατασκευάσαμε τη μακέτα του πλοίου. Συμβολικά την κατασκευάσαμε χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένο υλικό, μιας και πιστεύουμε ότι μπορεί να συμβάλλει προς την όλη πράσινη κατεύθυνση που προσπαθούμε να δώσουμε. Με τους ναυπηγούς και τις υπόλοιπες ειδικότητες που συνεργαζόμαστε, χρησιμοποιούμε και τεχνολογίες όπως η τρισδιάστατη σάρωση και οι αυτοματισμοί, προκειμένου να τους βοηθήσουμε να κατασκευάσουν αποδοτικότερα και γρηγορότερα τα προϊόντα τους, προκειμένου να μπορέσουν να γίνουν ολοκληρωμένα projects με επιτυχία. Και σε αυτό βέβαια συμβάλλουμε ως Δήμος τα μέγιστα. Καστιδιάρη, καταρχάς θέλω να μας πείτε πώς βρίσκεται τα Ποσειδόνια, τη φετινή διοργάνωση. Είχε 2 χρόνια να γίνει, όπως ξέρουμε. Είχε 2 φορές να γίνει, δηλαδή 4 χρόνια, έγινε το 18 η τελευταία φορά, γιατί τα Ποσειδόνια γίνονται κάθε 2 χρόνια. Οπότε χάσαμε μία διετία και είμαστε στα 4 χρόνια. Τα φετινά Ποσειδόνια όντως είναι τα πιο εντυπωσιακά που έχουν γίνει. Πάρα πολύ μεγάλη έκθεση και έχει πολύ μεγάλη προσέλευση. Αυτό τι δείχνει, και πρέπει όλοι να το ξέρουν, ότι η ναυτιλία είναι η κινητήριος δύναμη της χώρας μας. Και να την βοηθήσουν, να την υποστηρίξουν, να την αγαπήσουν, γιατί πολλοί δεν την ξέρουν και καλά τι θα πει Πειραιάς και ναυτιλία. Εσείς έχετε μία εταιρεία βέβαια πολλών χρόνων. Καταρχάς πείτε μας τι εμπορεύεστε, για να σας γνωρίσει λίγο και το πειραιακό κοινό. Έχουμε εξειδικευμένο υλικό για την ναυτιλία, κυρίως ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, αλλά παράλληλα κατασκευάζουμε δικά μας προϊόντα στην Ελλάδα, που είναι πάλι για πλοία, και έχουμε και μια πολύ μεγάλη ομάδα τεχνικών που κάνουμε επισκευές πάνω στα πλοία σε όλα τα λιμάνια του κόσμου. Στέλνουμε κόσμο. Και στον Πειραιά, φαντάζομαι. Στον Πειραιά είναι λίγα τα πλοία. Τα πολλά πλοία είναι εκτός Πειραιά, γιατί ακόμα τα ναυπηγεία μας δεν έχουν ενεργοποιηθεί. Ο στόχος είναι να γεμίσει βαπόρια ο Πειραιάς, όπως ήταν την εποχή που το πρωτογνώρισα. Εγώ τα ξεκίναγα την επιχειρηματική μου δραστηριότητα πριν 40 χρόνια περίπου, όπου είχαμε 300 βαπόρια σε επισκευή, σε Ελευσίνας, Καραμαγκά, Δραπετσόνα, Κερατσίνη, Ράδα, γεμάτο βαπόρια. Κύριε Κασιδιάρη, αν σας ρώταγα πώς βλέπετε την ναυτιλία σε 10, σε 20 χρόνια, τι θα μου λέγατε, την ελληνική ναυτιλία? Εγώ γνώρισα την ελληνική ναυτιλία με περίπου 1000 πλοία. Ελληνόκτητα. Και τότε όταν ήρθε το 1000ο πλοίο έγινε και ένα πανηγύρι μεγάλο, γιατί υπήρχαν 1000 πλοία σε ελληνική ιδιοκτησία. Σήμερα έχουν ξεπεράσει και τα 5.000, οπότε καταλαβαίνετε τι θα γίνει μετά από 20 χρόνια. Και με τα νέα δεδομένα βεβαίως μάθαμε ότι υπήρξε και μια ραγδαία αύξηση των ελληνόκτητων πλοίων τα τελευταία 4 χρόνια. Μεγάλη αύξηση και ποιοτική αναβάθμιση. Δηλαδή τα πλοία μας τώρα είναι καινούργια πλοία, είναι δεκαετίας. Ο μέσος όρος των πλοίων των ελληνόκτητων είναι περίπου 10 χρόνια, δηλαδή για πλοίο αυτό θεωρείται πολύ νέο. Προφανώς υπάρχουν και νέες τεχνολογίες για την κίνηση των πλοίων. Ένας λόγος που αυτή η αγορά είναι όπως η θάλασσα, δηλαδή ανανεώνεται συνέχεια. Ξέρετε, η θάλασσα και η φουρτούνα ακόμα βελτιώνει την ποιότητα των ακτών. Έτσι. Λοιπόν, και οι φουρτούνες και όλα αυτά δημιουργούν στην ναυτιλία ερίσματα, διότι όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν στην ναυτιλία έχουν τεντωμένες κεραίες. Λοιπόν, και αντιδρούν γρήγορα. Τι συμβαίνει λοιπόν? Μιλάμε, ας πούμε, για το περιβάλλον. Πρέπει να βελτιώσουμε το περιβάλλον. Πρώτα είναι τα πλοία. Τα πλοία ξεκινάνε λοιπόν, οι πλειοκτήτες πρώτοι από όλους να βάζουν εξοπλισμό στα πλοία, ούτως ώστε να μειώσουν το αποτύπωμα που λέμε στο περιβάλλον. Αυτό δίνει δουλειά και πρέπει να το καταλάβουν όλοι σε πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολλοί κόσμοι πρέπει να εγκαταστήσει τα καινούργια συστήματα
να τα πουλήσει, να τα εγκαταστήσει, να τα βάλει σε λειτουργία και να τα συντηρεί στην πορεία. Επομένως, ένα κομμάτι του μέλλοντος της ελληνικής ναυτιλίας βρίσκεται εκεί, σε αυτό το τομέα, στην πράσινη μετάβαση. Ένα καινούριο κομμάτι, δηλαδή αυτό είναι κάτι καινούριο, δεν υπήρχε. Είναι η πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας μας. Για τις ανάγκες ενός πληρέστερου ρεπορτάζ όμως, καλό είναι να μιλήσουμε και με τους εργαζομένους σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της ναυτιλίας. Και προχωράμε, έχουμε μαζί μας την κυρία Κουτσούκη Ελβίρα από την Emisert. Υπέροχα. Θέλω να σε ρωτήσω, πώς ανταποκρίνεται ο κόσμος στα φετινά Ποσειδόνια μετά από 4 χρόνια που δείξαμε? Η αλήθεια είναι ότι έχουμε περισσότερο κόσμο από ποτέ. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Ο κόσμος ενδιαφέρεται για τις υπηρεσίες μας, αλλά και για τα Ποσειδόνια, και είναι κάτι που μας ξεκουράζει. Προφανώς απευθύνεται σε στελέχη εταιριών, ναυτιλιακών εταιριών περισσότερο, ωστόσο έρχεται και κόσμος γενικώς για να παρακολουθήσει, να δει τα περίπτερα, τα δρόμενα. Ναι, βέβαια, έχουμε κόσμο από όλη την βιομηχανία και την αγορά, είτε ασχολείται με την ναυτιλία άμεσα είτε έμεσα. Και γενικότερα υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου σε όλες τις υπηρεσίες και τις δικές μας και των εκθετών των υπόλοιπων περιπτέρων.